Κυρίες και κύριοι, Μιχάλης Αντώνογλου, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει από το ελληνικό σύστημα υγείας χάρη στη βοήθεια ενός τιβετιανού σαμάνου θεραπευτή, ενός μάγου, μιας φυλής των Ιμαλαΐων. Κύριε Αντώνογλου, τι έχετε να μας πείτε? Πρώτα απ' όλα νιώθω μια μικρή εξασθένηση, φαίνεται από ένα ελαφρύ τρέμουλο στο χέρι, ότι έχει απομείνει τέλος πάνω από αυτό το μαράκι. Είναι από την αδυναμία αυτό το τρέμουλο ή από τη συγκίνηση που είδατε εμένα? Θα σας δείξω λιγάκι κάτι αυτό που παλιά γνώριζαν και είχα μια ελαφρύ. Μήπως να κλείσουμε τις κουρτίνες? Όχι, με έχουν δει εδώ και μέρες οι γειτονές. Τι έχει απομείνει, ας πούμε? Νομίζω είχατε σκεμπέ κάποτε. Ναι, είχα κάποτε ένα σκεμπέ. Όπως επίσης και από το περίφημο το πόδι που έχει φανεί εδώ πέρα. Αυτά τα μαύρα κατσαρά, να υποθέσω ότι είναι κάποιος μύκητας ο οποίος βγαίνει... Κατατρώει το πόδι μου, ναι, εδώ και 14 μέρες, κατάφερε και τον περιόρισε οι γιατροί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι τρίχες αυτά. Είναι και τρίχες, ναι. Όπως βλέπετε, αυτό που παλιά ήταν ένας 467 εκατοστά, έχει χάσει γύρω στα 15 εκατοστά περιφέρειας. Μάλιστα. Αλλά το παλεύουμε το ζήτημα, να θέλω στη γυνακάση ότι την κατάσταση είναι από ελαφρά άθλια έως τραγική. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάντως με όλα αυτά μπορώ να πω το ότι αυτό είναι ένα νεστί, είναι ένα ενδιαστικό πράγμα τσάι, δεν είχα ξαναπιεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου, δεν έχει καφείνη ούτε ταυρίνη μέσα, είναι σαφώς υποδιέστερο από τα Red Bull που έπινα και... Μας, μήπως γι' αυτό είστε έτσι? Δεν ξέρω. Αλλά... Η έλλειψη καφείνης, ταυρίνης σας καθήλωσε στο κρεβάτι? Είμαι 10.000 μιλιγκράμμ την ημέρα και τώρα που είμαι με 0 τις τελευταίες 14 μέρες κάτι άλλαξε μέσα μου. Ωστόσο, έχω να πω ότι έκανα μια φοβερή ανακάλυψη. Αυτό που θέλω να πετύχουν αλχημιστές, επιστήμονες και ο ίδιος Αϊνστάιν, ένα ταξίδι στον χρόνο μπροστά, και για αιώνες το δοκίμαζαν με τύπους και επιστημονικές θεωρίες και τα κατάφεραν. Το κατάφερα εγώ μέσα σε 4 μόνο μέρες. Κατάφερα από 40 χρονών να γίνω 120 χρονών. Δηλαδή να πάρω, να δω πώς θα είναι ο εαυτός μου μετά από 80 χρόνια. Προχωρήσατε δηλαδή στον χρόνο. Για πείτε μας, τα αυτοκίνητα τελικά όντως θα πετάνε? Όχι, δεν καταλάβω. Είδα τον χρόνο, είδα μπροστά στον χρόνο. Α, είδατε τον εαυτό σας, ναι. Είδατε τον εαυτό σας σε βάθος χρόνου. Τα αυτοκίνητα και όλα τα άλλα δεν μπορούσα καν να δω, διότι όταν έχει 41 πυρετό με διάρκεια 14 φορές την ημέρα, γύρω στις 20 φορές συμμετώ από 20 συσπάσεις κάθε φορά, στη θάχη, γαστροραγία, ξέρετε είναι αυτό που βγάζεις αίμα από όποια τρύπα έχεις, προς πίσω, πάνω, κάτω, από τη μύτη, από τα αυτιά, από ό,τι υπάρχει, παράλληλα γαστρεντερίτιδα από το πάγκρας και από το στομάχι, και το κερασάκι στην τούρτα ήταν βραδικαρδία γύρω στους 38 παλμούς. Λάς άνθρωπος, έχω χαλαρά το ρεκόρ σου. Αναλογικά, μάλιστα με την ηλικία μου για 40 χρονών, τον έχω ξεπεράσει κατά πάρα πολύ. Λοιπόν, την πέμπτη μέρα ήμουν μείον 12 κιλά. Είχα μπει μάλλον στο λιμωνό στα 97. Μετά βγήκα, πήγα σπίτι μου, έχασα εκεί μερικά κιλά πάλι και με ξαναβάλω τώρα στην γενική κλινική εδώ που είμαι. Και αυτή τη στιγμή είμαι γύρω στα 85 με 86 κιλά με παντόφλες και με πιτζάμες μαζί. Μάλιστα, παντόφλες βαριές, όχι από κάρμπον, το είδος αυτό το... Φορούσατε και το κράνος στα γόνατα, να ζυγιστήκατε? Όχι, αυτό δεν πρόβλημα να το φέρω μαζί μου. Παντόφλα το είδος στρατιώτικος φαντάριος, αυτές που έχουμε από το στρατό. Οι ντεμέκ ψάθινες που λέμε. Ναι, εδώ πέρα ακριβώς. Οπότε αν αφαιρέσω πιστεύω το απόβαλο από αυτές, έχω χαλαρά τον παντάνι, αλλά πρόβλημα και με την σκαπουλάρισε, τα τίναξε πρώτος πριν από κάτι χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα τώρα και στις ανηφόρες που θα μπορώ να τραβάω δυνατά, ό,τι έχει απομείνει από μένα δηλαδή. Έχετε ακούσει ότι ο κύριος Παπαγεωργίου σας έχει ήδη βάλει πρώτο στη λίστα με τους συμμετέχοντες για την επόμενη ανάβαση Χορτιάτη? Ναι, το έχω ακούσει, αλλά είναι πολύ μικρή μου φαίνεται τώρα πια. Δηλαδή πιστεύω ότι με την πρώτη πεταλιά θα βρεθώ στο... Κάτι στο ακούγεται ότι... Χώρι και πριν κάνω τη δεύτερη πεταλιά θα σκερές, οπότε ίσως να... Κάτι ακούγεται ότι εσείς θα το κάνετε δύο φορές όταν οι υπόλοιποι αθλητές θα το κάνουν μία. Με βάση την αναλογία κιλών αναήπου που υπολογίζω να έχω τώρα, πιστεύω ότι το έχω σε μισή ώρα με 35 λεπτά, με ξεφούσκονται το πίσω το τούμπουλα λάστιχό μου. Τώρα αν το φουσκώσουμε σε μια καλή πλήση, πιστεύω ότι τα 29,8 λεπτά είναι κάτι εφικτό. Σε σχέση με τη μία ώρα και κάτι που έχει ο πρώτος κάπου εκεί πέρα. Για το ελληνικό σύστημα υγείας τι έχετε να πείτε? Το ελληνικό σύστημα... Τι, πώς το είπατε? Το ελληνικό σύστημα υγείας.
Είναι αυτό που όταν αρρωσταίνει ένας άνθρωπος τον πάνε στο νοσοκομείο, το ελληνικό νοσοκομείο, το δημόσιο. Και... Δεν το πας στο νοσοκομείο, το πας στο λιμωδόν. Είναι ένα μέρος, είναι ένα χτίριο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ανοίγει μια πόρτα και μπαίνει στο. Οδηγεί κάπου αυτή η πόρτα. Είναι κρύο, πιο κρύο από ό,τι ήταν έξω. Έξω είχε 3 βαθμούς, μέσα είχε 2 βαθμούς. Uh-huh. Είπαν ότι ήταν κάτι που δυσκολεύτηκαν να το πετύχουν, αλλά ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ο τείχος με αυτά βρίσκεται φωτογραφία ήταν σπασμένος και ήταν κολλημένος μέσα με χαρτί υγείας. Δεν ήταν τα χρησιμοποιημένο, γιατί στην κατάσταση μου, επειδή ξέρω ότι μπορούσε κάτι μισή ώρα, δεν μπορούσα να δω και πολλά. Μάλιστα. Η νοσοκόμα χρειάστηκε να μετρηπήσει, υπάρχουν ακόμη τα σημάδια εδώ πέρα, γύρω στις 8 φορές στο δεξί χέρι και άλλες 12 στο αριστερό για να βρει φλέβα. Καλά, αυτό οφείλαν ίσως και στα 14 κιλά που είχα χάσει, γιατί μετά μου βάλαν και κάποιους ορούς για να εξισορροπήσω τα 12 κιλά. Έφερα καμιά 12 με 18 ορούς φιάλες του ενός λίτρου εκεί πέρα. Και γενικά μου άφησε λίγο έτσι πονημένες αναμνήσεις το ότι δεν υπήρχε χαρτί υγείας σε μια φάση που ήσουν με 14 φορές διάρκεια την ημέρα. Ξέρετε, είναι σαν να θες να τρέξεις χρονόμετρο και να μην σου δίνουν ρόδες, να σου δίνουν μόνο το σκελετό. Όσο και να θέλεις. Δεν υπήρχε δηλαδή χαρτί υγείας. Ναι. Χαρτί υγείας. Υπήρχε άλλο χαρτί δηλαδή. Υπήρχε το χαρτί του Αλβανού που ήταν από εκεί πέρα και χρειάστηκε να παίξουμε μπουνιές. Στην δωμάτια ένας Αλβανός, ένας τόσος επί τόσο επί τόσο τριχωτός, ο οποίος μούγκριζε, έκλανε, ρεύονταν και ροχάλιζε. Μπήκα πολλές φορές στον ευσυντή που πόθω να απαλλάξω την κοινωνία από την ύπαρξή του και το θάλαμο από το ροχαλιτό του, αλλά επειδή είχα βαφτιστεί νεαρός ορθόδοξος χριστιανός, με κράτησε το χέρι μου, την φωτιά μου, καταλαβαίνω, ναι, ναι. Πίσω αυτό το πράγμα. Τελικά τα βρήκαμε, αντάλλαξα 3 χυμούς που είχαν αφήσει συγγενείς με μισό μέτρο χαρτί υγείας και μπόρεσα και την έβγαλα για τις υπόλοιπες μέρες. Με λίγο καλή χρήση επιστρατεύτηκαν λίγο οι άκρες της πιτζάμας μου, κάτι τα μαλλιά του που τον βούτυξα λίγο όταν χρειάστηκα παραπάνω και έτσι λίγο βολέψαμε τις ανάγκες μου, τις ενεργειακές και σωματικές σε αυτό το θέμα, κουτσά στραβά κάπως. Και μετά όταν μπήκανε νοσοκόμες και αντίκρισαν το θέμα που ήταν μέσα στην τουαλέτα, ήταν κάπως λίγο, είναι αυτό που λένε κάπως, ξέρετε, ναι, ναι. Λίγο πειράζει το οπτικό νεύρο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε και εδώ. Και το ως κριτικό ίσως. Ναι. Εγώ βέβαια όσο είσαι δεν είχα και στιγμή, ήταν αυτές εσείς που μου λείπανε. Όπως δεν μου λέτε, λόγω αυτής της κατάστασης, ας πούμε, της μυρωδιάς ήταν που ήρθε ο Σαμάνος θεραπευτής και είπε ότι θα σας αναλάβει. Διάφορα, βγήκαν διάφορες φήμες και στο ίντερνετ, επιστρατεύτηκαν διάφορα για να καθαρίσουν το θάλαμο από αυτό που άφηνα πίσω μου. Ήταν κάτι μεταξύ βλένας, ελληνικών υβρών, σωματικών εκρήσεων, έμπροσθεν και όπισθεν, μαζί με λίγο πίον από τα αυτιά, αναμειγμένο με κάποια βογγητά και κάποια μουγκριτά που δεν βγάζει πολύ νόημα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και ναι, όντως κάποιος είχε έρθει κύριος από το Θιβέτ, έκανε κάτι ξόδια και αυτά και λίγο βελτιώθηκε η κατάσταση. Ακούσαμε ότι σας έκανε και βελονισμό αυτός ο κύριος. Δεν ξέρω, έγινε αυτά διάφορα. Ήτανε... Κύριε... οπότε δεν ξέρετε, δεν ξέρετε αν ήταν μεγάλη βελόνα δηλαδή. Γενικά μπαίναν βελόνες, βγαίνανε ωραίοι, διάφορα πράγματα. Θυμάμαι μόνο κάτι, μια τανάλι να πιάνει στο στήθος και όταν ξύπνησα τους δράκους. Είχε μαύρους δράκους στο ταβάνι, δεν τους βλέπετε αλλά υπάρχουνε. Ναι. Τρόμαξα για μια βάση. Όταν από 78 παλμούς πέφτει στους 38, δηλαδή σου αφαιρούν 40 παλμούς από την καρδιά σου, αυτό το πράγμα δημιουργεί κάτι περίεργο. Και όταν έχεις και 3 μέρες να κοιμηθείς από το άγχος μαζί με συνδυασμό μείον 12 κιλά και αφυδάτωση, μου είπαν ότι μάλλον αυτό δημιουργήσε έτσι κάτι, ήταν σαν αυσίδες, ναι, έτσι, μητέρα. Όπως το Lord of the Rings, η Ναζγούλ που πετούσαν εκεί από τα πράγματα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα πετούσε πάνω το κεφάλι μου. Με ποδήλατο ήταν? Όχι, εγώ έβλεπα και ποδήλατο εκτός από τους δράκους, αλλά αυτό ήταν σκέτο, πετούσε από πάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Ναι. Σας το συνιστώ, ναι, είναι κάτι που θα το θυμόσαστε για και άλλο και αν τα περάσετε όλα αυτά μαζί, δηλαδή σε συνδυασμό. Μετά η άλλη δράκη που είδα σήμερα ήταν κάτω στον αξιωτικό το μαϊδράφο που μου πήγανε, που γυρνούσε ένα πράγμα έτσι, ήταν σαν ένα ντόνατ περίεργο μεγάλο. Και σου βάζουν μετά κάτι βελόνες και είπαν θα νιώσω λίγο ζέστη εκεί κάτω. Και όταν μου είπανε κάτω, λέει εκεί κάτω. Οπότε καταλήξαν πάλι να ασχολούμαστε με τα κάτω του Αντώνου και λέω ότι τελικά όλα γύρω από αυτό περιστρέφονται, μετά καταλαβαίνετε ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να πω. Όπως βλέπετε, μπορώ και κάθομαι σε κάθε τη θέση, 90 μοίρες, δηλαδή τα πόδια. Να δούμε λίγο τη γωνία κλίσης. Έχω εδώ επίσης ένα κρεβάτι το οποίο, θα σας δείξω λίγο, έχει φοβερά συστήματα. Σηκώνεται, κατεβαίνει και μπορεί κανείς να παίζει όλη μέρα με αυτό το πράγμα. Βλέπετε, σηκώνεται το πάνω μέρος, το κάτω, εδώ πέρα να σηκώνεται έτσι. Αν το αφήσουμε πολύ, φτάνει μέχρι το ταβάνι και σκουπιέσαι πάνω στο ταβάνι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο από ό,τι βλέπω. Είναι πολύ καλό. Ήθελα να το πάρω για τη σπινιά του Θοδόρα, αλλά δεν κουράζει το σάκο μου. Απέναντίας αυτό που χώρισε άντρα ήταν 3 θερμόμετρα ψηφιακά, επειδή κάθε νοσοκόμα έφερε το δικό της και το άφηνε. Ναι. Και σκάψει μαζεύτηκαν πάνω 5 στο εδώ πέρα, στο περβάσιμο, στο τέτοιο. Και επειδή καταλαβαίνετε, ένας άρρωστος και 5 θερμόμετρα, στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν είτε 5 άρρωστοι και ένα θερμόμετρο, είτε ένας άρρωστος και 5 θερμόμετρα. Οπότε είπα να πάρω τα υπόλοιπα και με πολύ έτσι τάξη. Μπορείτε να δείτε, παρακαλώ. Έχω κάνει μια συλλογή από πολύ όμορφα ψηφιακά θερμομετράκια εδώ, μπορείτε να τα δείτε. Τώρα τα, ναι, είναι πάρα πολύ καλά, αξιόπιστα. Θα τα διαθέτω σε πάρα πολύ καλές τιμές σε αδερφούς ποδηλάτες στην Αριστοτέλους τώρα τα Χριστούγεννα. Θα μπορούν να έρχονται, θα ζητάνε τον κύριο με το κράνο στα αγώνα. Θα είμαι υπέρ, όσο μπορούν να κάτσουν πάνω και λίγο αδύναμος. Και μαζί θα πάρω και το καντοριφεράκι αυτό, κάτω και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται εδώ που μου είπανε. Και αυτά επίσης σε πολύ καλές τιμές. Είναι πολύ καλό να ζεσταίνει και κάρμα σκελετούς. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αληθεύει ότι ο κύριος Φαβιόν Κανστελάρα, κάπως έτσι, ναι, με το που έμαθε την κατάστασή σας, σας έδωσε τον μυστικό κρυφό μηχανισμό που μπαίνει μέσα στο... Πού μπαίνει στο σκελετό, ναι. Ο κύριος, ναι, έχει για να σας βοηθήσει τις πρώτες μέρες μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι. Προσφέρθηκε, αλλά τίποτα ότι με την αναλογία κιλών αναείπου που έχω τώρα, δηλαδή 1250 βατ μάξιμ που έβγαζα, μείον τα 12 κιλά που έχω χάσει ίσως και παραπάνω, θα έχω το συνολικό πλεονέκτημα. Κατάλαβε, τα έβαλε κάτω και όπως θα έχετε ακούσει και στο cyclingnews.com έχει δηλώσει την παραίτησή του. Τραγικό μένω, αλλά επακόλουθο. Δεν καταλαβαίνετε ότι νιώθω την οργή της γροθιάς μου και του τετρακεφαλού μου από πάνω. Καταλαβαίνουμε. Και δεν έχει άλλες ελπίδες για να συνεχίσει την εργασία. Τι έχετε να πείτε για τα κοντέινερ με το θρυλικό πλέον ρεβανί Βέρειας, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στην Εγνατία Οδό. Είναι γνωστό το ότι μετά την αποχή μου 15 μέρες από τα Μάλδαρα και από το γνωστό δρόμο έχουν γίνει πάρα πολλές. Δεν υπήρξε ζήτηση για κατανάλωση του μαγικού γλυκού της Βέρειας, οπότε έχουν πάνω από 10.000 τόνοι που έχουν συσσωρευτεί. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει και πιστεύουν όλοι ότι είναι κάποια πορεία, κάποια διαμαρτυρία των οδηγών κοντέινερ. Εγώ που έχω αφήσει τη Βέρεια χωρίς επίσκεψή μου με το Ορντού τους τελευταίους μήνες, υπόσχομαι να επανορθώσω μόλις γυρίσω και κάνω και αποκατάσταση και ενδυνάμωση των τετρακέφαλών μου. Απλά θα πραγματοποιώ 3 φορές την ημέρα τη διαδρομή αυτή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από 160 χιλιόμετρα όπως είναι. Και αν ο καιρός το επιτρέψει και δεν χιονίσει και δεν χρειάζεται τηλεστρικές αλυσίδες, διότι το πάχος, ξέρετε, στο σκελετό του χρονομέτρου Ορντού είναι μικρό στη ρόδα. Και δεν μπορούν να μπουν αλυσίδες. Είναι σαν τα χαμηλωμένα, σαν τις χαμηλωμένες BMW που πάνε στα χιονοδρομικά και δεν μπορούν να βάλουν αλυσίδες. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα. Αν ο καιρός θέλει, ίσως θα μετρηθεί και βραδινή προπόνηση τέταρτη για να μπορέσω να καλύψω αυτό το κενό που τα ταραμάζει, να πάω και αυτά που έχουν μείνει. Είναι μια υπόσχεση που δίνω στο λαό της Βερίας και στους αδερφούς ποδηλάτες της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα. Κύριε Αντώνογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε μια γρήγορη ανάρρωση. Γρήγορη ανάρρωση και ό,τι επιθυμείτε, υγεία, ευτυχία και γρήγορα πάνω στο ποδήλατο. Και...